Και πώς θα πάτε με τον κύριο Ρεσμινίτη? Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, για να μιλήσω ευθέως, είναι ομαλός? Πολύ straight το άτομο. Δηλαδή, όταν λέμε straight, εννοούμε straight-straight ή straight-gate, όπως λέμε Watergate. Πιο straight και από εσάς. Α, ωραία. Σκαρός! Καλέ, τι μπαζούκας είναι αυτό? Δεν είναι μπαζούκας, παιδί μου. Ονομάζεται ΜΚ1. Είναι και καπριολέ. Σιγά με είναι τούρπο. Μητραϊογόλο είναι. Μάλιστα. Καλή, τι γκουμούτσα είναι αυτή. Και συνεχίζω. Όταν ο μοχλός ευρίσκεται εις θέση ταύτη, το όπλο ρίχνει βολή κατά βολή. Όταν ευρίσκεται εις την θέση ταύτη, το όπλο ρίχνει βολή κατά ρηπάς. Το αντελήφθης, παιδί μου. Ναι, είναι πολύ εύκολο. Είναι βολή κατά βολάς, βολή κατά ρηπά. Αυτό εδώ... δεν ξέρω τι είναι, σαν τρέχω. Και συνεχίζω. Αυτός είναι ο στρίποδας. Ποιος είναι? Ο στρίποδας, όπου στήριζε το όπλο. Αυτός είναι ο γεμιστήρ. Κάνει γεμιστά. Όχι, σφαίρες παίρνει. Αυτή είναι η λαβή της χειρός και αυτή η λαβή του ώμου. Πιάνομαι από την λαβή της χειρός και το σηκώνομαι να έρθει στην θέση της λαβής του ώμου. Κατάλαβες, παιδί? Γιατί? Για να στηριχθεί, να σημαδέψουν. Α, μπράβο. Λοιπόν, για πιάστο τώρα. Εγώ. Το πιάνω καλά. Ώστε τέτοια μεταμόρφωση ο Αυγούστης. Βεβαίως, τε αρχέ μου, τρομερή μεταμόρφωση. Δεν το δείτε, δεν το πιστεύετε. Τον έχω κάνει Ράμπο. Δηλαδή, απέβαλεν κάθε κακή έξι. Τώρα η έξι, πάει, δεν του άφησα πάνω του 6 για 6. Του τις πάταξα για παντός. Τζοβανί. Τι θες, ε? Θέλω να σου εκμυστηριευτώ κάτι. Τι? Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά εγώ είμαι και λίγο γκέι. Έλα, ούτε που μου πέρασε από το μυαλό, ρε παιδί μου. Εγώ πάλι για σένα το κατάλαβα αμέσως, ε. Τι πράγμα? Ότι είσαι και εσύ γκέι. Αλλά το κρύβεις πολύ καλά, ε. Πού το κατάλαβες? Καλά τώρα, εμείς αυτά δεν καταλαβαίνουμε, βέβαια, αλλά εμείς οι γκέι πρέπει να είμαστε περήφανοι, δεν πρέπει να ντρεπόμαστε γι' αυτό. Πρέπει να το φωνάζουμε, καταλάβεις. Είμαι γκέι, είμαι γκέι, είμαι γκέι. Σκάσε, μωρή. Το λέει και ο Γρηγόρης. Ποιος Γρηγόρης? Ο Βαλιανάτος. Εμένα δεν με νοιάζει τι λέει ο Βαλιανάτος. Να σου πω, θες να γίνουμε ένα ζευγάρι γκέι? Όχι, δεν θέλω. Εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες. Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα πάρω άντρα ναυτικό. Γεια σου, Ντάνο. Θέλω να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά εγώ είμαι και λίγο γκέι. Εγώ δεν είμαι. Ναι, αλλά ο Βαλιανάτος λέει ότι δεν πρέπει να το κρύβουμε. Πρέπει να είμαστε περήφανοι και να το φωνάζουμε. Είμαι γκέι, είμαι γκέι, είμαι γκέι. Σκάσε, μωρή. Θες να γίνουμε ένα γκέι ζευγάρι? Εμένα μ' αρέσουν οι γυναίκες. Α, ώστε δεν σ' αρέσω. Προτιμάς τον Τζοβάνι. Καλά, θα σας φτιάξω εγώ. Θα δείτε τι θα πάθετε. Ας το διάλογο είναι η φίτσα. Ναι. Βέβαια. Ναι, βγάλε μου και το στεγματάκι, ελευθερωτάξει το τηλέφωνο. Ναι, τα λέμε. Λοιπόν, τι νέα μου φέρεις, χλαπάτσα, για τον καινούριο? Για τον Αυγούστη μην ανησυχείτε, είναι πολύ άντρας. Για τους άλλους τρεις να ανησυχείτε. Τι εννοείς, βρωμέρη σκουλικατέρα? Δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά οι τρεις μηνύτες το γυρίσανε. Πού το γυρίσανε? Στο Καλαματιανό. Μα η μέτρη συμφορά είναι αυτή. Ο ένας συνέρχεται, οι άλλοι τρεις το γυρίζουν στο Καλαματιανό. Πάω να χορέψω. Πάω να αποκαταστήσω την τάξη. Έρθει με αριστερά. Ας! Ναι, είναι η Βάνα Μπάρμπα, ε! Και την πιάνει, έτσι όπως την πιάνει ένας ναύτης Ιταλός και την βάζει κάτω και την αρχίζει. Ω, και να, και τούτο, και εκείνο, και αυτά. Και την κάνει κανονικά, όμως, όχι ιατρικά, έτσι. Και τη δίνει μετά σε ένα μούτσο και την παίρνει. Ω, και όμως και αυτή να κάνει. Δεν θέλω, μη, για να σπρώχνει, να σπρώχνει. Τι βογκητά ήταν αυτά που άκουσα? Βογκούσε ο Ντάλλας. Μάλιστα, κύριε διοικητά. Εγώ βογκούσα. Γιατί πονούσα. Πού πονούσες? Πονούσε το δόντι μου. Α, και τώρα δεν πονάει? Τώρα. Ναι, τώρα, ρε. Τώρα πονάει, βέβαια, πονάει. Φτάνει. Φτάνει, ρε! Για βόγκα εσύ, καποδίστρια, να ακούσω. Πλακούτας, κύριε διοικητά. Πλακούτα, το μπερδεύω τα αυτά. Επιμένετε να...
Μάλλον κρυώνεις, πλαπούτα, μάλλον κρυώνεις, παιδί μου. Για να ακούσω εσένα, βλάχο. Μα εγώ είμαι παλιός. Καμόν είσαι παλιός, πω και να ακούσω. Κατάλαβα, εντάξει, εντάξει. Για να ακούσω εσένα, Αυγούστη. Μπράβο, μπράβο, Αυγούστη, παιδί, μπράβο, βογκάς πολύ αντρικά. Ευχαριστώ. Πώς? Ευχαριστώ. Ντάλλας, για συμμαζέψου λίγο, γιατί τώρα τελευταία δεν σε βλέπω καθόλου καλά. Σαν πολύ το έχεις γυρίσει στο Καλαματιανό. Και δεν μιλάς, όταν ήσουν ένα μικρούλι, η μανούλα σου σου φάραγε φουστάνια. Αμέ, δεν τη λωτά. Και εγώ την ούλη μου φουστάνια του φάραγα και του πηγαίναμε πάρα πολύ. Αλλά δεν έγινε σαν και εσένα. Μην είσαι τόσο σίγουρη. Και δεν μου λες, όταν ήσουν ένα μικρούτσικο, με τι έπαιζες? Με κούκλες. Και ο Νούλης μου με κούκλες έπαιζε. Α, κατάλαβα. Δικιά μας και ο Νούλης. Καθίστε, τώρα σε λίγο θα πάμε μαζί να κάνουμε έτσι μια εφημβιαστική επιθεώρηση στο θάλαμο για να διαπιστώσετε τρομερά μου επιτεύγματα η διεισόμαση. Καταπληκτική η ιδέα σας. Μόνο που θα ήθελα να έχω μια σφαιρική εικόνα για το άτομο. Ναι, βέβαια, σφαιρικότατα, σφαιρικότατα. Λίμον, θα τον δείτε και δεν θα το πιστεύετε. Ή τον δω και πάθω κανένα ατύχημα. Βάζει τύχημα. Μπράβο, μπράβο! Τι βλέπουν τα μάτια μας! Τι ηθική κατάπτωση είναι αυτή! Ηθική κατάπτωση είναι αυτή! Πώς το καταδύσατε εσείς τον Αυγούστη! Αυτός είναι ο Ρόμπο! Αυτός είναι τελείως τελειωμένη! Όχι, δεν είναι αυτός η τελειωμένη! Δεν είναι αυτός ο Αυγούστης, κύριε Πέραχε! Ποιος είσαι εσύ, παιδί μου? Εγώ βασικά είμαι η Αλίκη στην αεροπορία. Μια